Καλησπέρα. Θα σας καλωσορίσουμε στην αυριανή διπλή παρουσίαση του περιοδικού μανιφέστου και του βιβλίου του Θεόδωρου Παντούλα 10 χρόνια κομμάτια, κείμενα, σχόλια και συνεντεύξεις ενάντια στους μοντέρνους. Εγώ θα γράφει το συντονισμό, αλλά θα κάνω και θα μιλήσω λίγο και για τα δύο θέματα. Κοντά μας έχουμε τον φιλόλογο κύριο Νίκο Τριαντεφυλόπουλο και επίσης τον εκδότη κύριο Παπαγρηγορίου, οι οποίοι θα ξεκινήσουν την βραδιά. Ο κύριος Τριαντεφυλόπουλος θα ξεκινήσει μιλώντας για το βιβλίο, για το περιοδικό. Λοιπόν, εγώ τώρα, όπως είπα και στο Θόδωρο και όπως βλέπω και το ακροατήριο, μιλάμε προς ειδώτας. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή ξέρετε και τον Παντούλα, τον ξέρετε και το περιοδικό, το έχετε διαβάσει. Τι να πω τώρα, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, εκείνο που ξέρω είναι ότι και ο Θόδωρος και εγώ είμαστε περιοδικομανείς. Εγώ παιδιόθεν, ο Θόδωρος δεν ξέρω πότε το κόλλησε. Χρόνια όμως. Τώρα, χρόνια. Τώρα όμως, πρέπει να πω ότι για μια τέτοια αρρώστια ο Πατήλης, ο Γιάννης, ο εκδότης του Πλανόδιου, βρήκε τον όρο περιοδικάκιας, αλλά δεν μ' αρέσει καθόλου. Προτιμώ λοιπόν το περιοδικομανής, έστω και αν δείχνει ένα είδος κάποιας νόσου. Εμένα η περιοδικομανία μου άρχισε από τα πρώτα σχολικά γυμνασιακά χρόνια, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 40 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50, όπου έβγαιναν σπουδαία παιδικά περιοδικά, το Ελληνόπουλο, Θησαυρός των Παιδιών, οι προσκοπικές σελίδες και άλλα. Όταν λοιπόν ήρθε ο Θόδωρος στη Χαλκίδα, όταν η διάμετρος ήταν κάπου εκεί στην Οδό, όπως λέγεται Βόλιο, ήρθε μια μέρα και με βρήκε, ήμουν εκεί και μου είπε, λέγομαι έτσι και αλλιώ, και σκέφτομαι, θα εγκατασταθώ στη Χαλκίδα και σκέφτομαι να βγάλω ένα περιοδικό. Εγώ ομολογώ ότι προσπάθησα να τον αποτρέψω από αυτό το πράγμα, γιατί βγαίνανε μεν τα νηφούρια, δεν φοβόμουν μήπως έχω κανένα αντίπαλο, διότι ούτως ή άλλως τα νηφούρια δινόντουσαν δωρεάν, αλλά ήθελα να μην μπει σε περιπέτειες. Δεν ήξερα τι είχε προϊστορία με τα περιοδικά. Παρά τα όσα αποκαρδιωτικά του είπα, ο Θόδωρος αποφάσισε και άρχισε, αν δεν απατώμε, με τη γέφυρα ή κάνω λάθος. Όχι. Με ποιο? Ξεκινήσαμε με το 30 χρόνια Πασόκ και μετά με το αφιέρωμα στο Καρύμπα. Κάτσε μάνα μου, πριν βγάλεις το μανιφέστο. Το μανιφέστο ήταν πρώτο. Το μανιφέστο ήταν πρώτο. Ωραία. Λοιπόν, έτσι άρχισε με το μανιφέστο. Τι με ενοχλεί στο μανιφέστο, αρχίζω από αυτά. Με ενοχλεί πρώτα-πρώτα το σχήμα που μου φαινόταν άβολο για τη βιβλιοθήκη μου και η αλλαγή του σχήματος. Με ενοχλούσε κατεξοχήν το μονοτονικό, αυτό να λέγεται. Με ενοχλούσαν τα παρωράματα και πιο πολύ οι ανορθογραφίες. Με ενοχλούσε επίσης η επιθετικότητα και η δρυμύτητα των σχολείων του Θόδωρου, ο ξενόγλωσσος και ξενόγραφος τίτλος. Θυμόμουν την απεινή κριτική που είχε ασκήσει ο Κόντογλου όταν ο Χρήστος Γιαναράς και μια άλλη ομάδα έβγαλαν το σύνορο. Δεν του άρεσαν οι κάθετες και οριζόντιες και τέτοιες γραμμές, όλα αυτά. Και σκεφτόμουν ότι περίπου σε αυτή την κατηγορία είναι και το μανιφέστο. Αρκετά μακρός ο κατάλογος, όπως βλέπετε, των πραγμάτων που δεν μου άρεσαν. Τελικά βρέθηκα να είμαι από τους πιο τακτικούς
συνεργάτες. Τι ήτανε που με έκανε να θέλω να γράφω σε ένα τέτοιο περιοδικό, όταν μάλιστα είχε και μια περιοδικότητα άκρως διαταραγμένη. Ας πούμε το τελευταίο τέχος τώρα, ξέχασα από πότε... ποιο ακολουθεί. Είμαστε θύματα της κρίσης. Ναι, θύματα της κρίσης, το ξέρω. Είναι και τα νεφούρια θύματα της κρίσης, αλλά ψευτοβγαίνουν. Μου άρεσε όμως τελικά για αυτά του τα ελαττώματα. Συμφιλιώθηκα απολύτως με αυτά. Και μολονότι ο Θόδωρος πρόσεχε ιδιαιτέρως τα κείμενά μου που ήταν πολυτονικά και του έβγαζα λιγάκι το λάδι εδώ με τις διορθώσεις της αλλεπάλληλης και μάλλον δεν μου τα χάλαγε, αυτό το πράγμα και η συνεχής επαφή με τον Θόδωρο μου άρεσε και μου στήχησε πάρα πολύ η διακοπή επί τόσους μήνες της έκδοσης του περιοδικού. Ήρθε πάνω και στο σταμάτημα της νέας εστίας του Ζουμπουλάκη και το κακό απόγεινε και ευτυχώς που ήρθε και αναπλήρωσε το κενό το φρέαρ του Δημήτρη του Αγγελή για να παρηγορούμαστε λιγάκι περιοδικομανείς και δημοσιευσιομανείς. Ποιοι άλλοι λόγοι με κάνουν να θέλω να συνεχιστεί το περιοδικό και να το αγαπώ? Ας το πω έτσι αντιθετικά. Είναι η διαφορετική οπτική που έχει από τα νεφούρια. Αυτά τα δύο περιοδικά ξέρω στη Χαλκίδα, είναι και το αν κάπως διαφορετικό. Δεν θυμάμαι αν μου διαφεύγει κανένα τρίτο, ζητώ συγγνώμη αν μου διαφεύγει κανένα τέταρτο περιοδικό. Τι συμβαίνει λοιπόν? Τα νεφούρια, όπως όσοι τα παρακολουθείτε βλέπετε, είναι ένα περιοδικό νοσταλγίας. Θέλει την παλιά Χαλκίδα να ξαναθυμίσει. Και αυτός που είναι επιμελητής έχει μπει στην ένατη δεκαετία της ζωής του και είναι επόμενο να νοσταλγεί τα παλιά και δύσκολο να συμφιλιώνεται με τα καινούργια. Και η απόδειξη αυτής της νοσταλγίας είναι ότι τα νεφούρια στα αφιερώματα που κάνουν έχουν πάντοτε ως τιμόμενο πρόσωπο νεκρούς. Δεν έχουμε κάνει κανένα αφιέρωμα σε ζωντανό και ούτε θα κάνουμε αν συνεχίσουν να βγαίνουν τα νεφούρια. Θόδωρος αντίθετα, χωρίς να πάει να θυμάται και τους εκδημήσαντες, μιλάει για ζωντανούς ανθρώπους και τωρινούς και κάνει πολύ καλά. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι δύο παράλληλοι δρόμοι τα περιοδικά. Το ένα ξαναθυμίζει στους καινούριους ποια ήταν η παλιά Χαλκίδα, ποια παλιά πρόσωπα τη ζωντάνεψαν, τι γινόταν τον παλιό καιρό εδώ, μαζί με άλλους βέβαια χαλκιδεογράφους. Το Δημήτρη το Δεμερτζή που είναι παρόν εδώ πέρα απόψε και γράφει στην εφημερίδα του πάρα πολύ συχνά και αυτός κείμενα τέτοια, αναδρομικά και νοσταλγικά, και πάρα πολλούς άλλους για να μην φεύγω πολύ από το θέμα. Εκείνο βέβαια που μας διαφοροποιεί ουσιαστικά είναι ότι τα νεφούρια δεν ανακατεύονται καθόλου με αυτό που λέγεται πολιτική, με την καλή ή την κακή σημασία της λέξης, ενώ ο Θόδωρος καλός ή κακός, αυτός το ξέρει και όσοι τα διαβάζουν, μπαίνει σε αυτά τα πράγματα. Και συνεπώς δεν έχω να πω τώρα τίποτε άλλο, μόνο να πω ότι αυτά τα προτερήματα και τα ελαττώματα του περιοδικού το κάνουν εξαιρετικά αξιανάγνωστο και ξέρω ότι δεν το εκτιμούν μόνο στη Χαλκίδα, όπως είπα δεν πολύ εκτιμούν και τα νεφούρια, αλλά το εκτιμούν μακριά, σε άλλους τόπους, κατά το λεγόμενο του Ευαγγελίου, ότι κανένας προφήτης δεν προκόβει στον τόπο του. Αυτά. Ευχαριστώ.
Πιέτρο Ιωαννοφιλόπουλο για την παρουσίαση του περιοδικού που είχε πολλά βιωματικά στοιχεία και αυτό ήταν το σημαντικό.